Μάλιστα, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Με το ποδόσφαιρο σάλας έχεις καμία επαφή? Όχι. Το ποδόσφαιρο σάλας, το οποίο, φίλες και φίλοι, αποκτά όλο ένα και περισσότερους φίλους στη χώρα μας. Το πρωτάθλημα Φούτσαλ ήταν συναρπαστικό και φέτος σε εξέλιξη με τη συμμετοχή μεγάλων ομάδων. Θριάμβευσαν τελικά τα εκπαιδευτήρια Δούκα που κέρδισαν στη σειρά των τελικών τον Παναθηναϊκό με 3-1 στις νίκες και κατέξαν τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Παρότι ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος στην τέταρτη θέση, έκαναν πολύ καλή πορεία στα play-off και έφτασαν μέχρι το τέλος του δρόμου απέναντι σε έναν ποιοτικό Παναθηναϊκό που έχασε στις λεπτομέρειες. Το σκορ στον τέταρτο και τελευταίο τελικό ήταν 5-2 υπέρ του Δούκα στο κλειστό Δαΐς. Αποθέωση κατά την απονομή για τον Γιάννη Μοστριό και τους παίκτες του, αφού ευχαριστήσουμε το NF Studio Sports και τον Νίκο Φωτιάδη για την παραχώρηση των πλάνων να ακούσουμε δηλώσεις. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι για το αποτέλεσμα. Παίξαμε, θεωρώ, κάναμε ένα πολύ καλό τελείωμα της χρονιάς. Φορμαριστήκαμε εκεί που έπρεπε. Δουλεύαμε από το Σεπτέμβριο κιόλας με πολλά από αυτά τα παιδιά και σε ατομικό επίπεδο και σαν ομάδα, για να φτάσουμε το Μάιο να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τα παιδιά το πιστέψαν πάρα πολύ, δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά. Τον Ιούνιο κλείνουμε σχεδόν 11 μήνες δουλειάς. Οπότε το μυστικό της επιτυχίας ήταν η δουλειά και το να. Και να ενωθούμε πάλι όλοι μαζί και να κάνουμε κάτι σπουδαίο. Στο NBA σήμερα αρχίζει η σειρά των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας στις 10.